όπως γνωρίζουμε από χθες το βράδυ, ανακοινείται το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου του Ηρακλείου και ανατίθεται επίσημα από την κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο ΤΑΙΠΕΔ η μελέτη ορίμανσης για την αξιοποίησή του. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, την οποία την περιμέναμε, για την οποία προετοιμαζόμαστε και αυτό το οποίο πρέπει να είναι σαφές είναι ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα τα οποία έχει σε αυτό το πολύ νευραλγικό κομμάτι της πόλης. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε επικοινωνία ήδη από χθες με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία πρόκειται να συναντηθούμε πολύ σύντομα, θα συναντηθώ προσωπικά. Έχω ζητήσει συνάντηση και πρόκειται να συναντήσω τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της διαβούλευσης εδώ τοπικά, έτσι ώστε αυτό το οποίο διεκδικούμε να είναι αυτό το οποίο αποτελεί την συνισταμένη των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων στην πόλη αυτή. Ενδιαφερόμενοι είμαστε όλοι, είναι όλοι οι δημότες. Αντιλαμβανόμαστε ωστόσο ότι και τα επιμελητήρια έχουν λόγο και φορείς επαγγελματικοί θα πρέπει να εκφράσουν άποψη. Η δική μας η άποψη έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Σε αυτές πρόκειται να βαδίσουμε και στον διάλογο και στην διεκδίκηση και βεβαίως η προοπτική της συζήτησης αυτής θα εμπλέξει από την μεριά μας και την εκπόνηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου και ήδη υπάρχει σχετική συνεννόηση η οποία βεβαίως βρίσκεται σε πρόοδο με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Η στρατηγική μας λοιπόν περιλαμβάνει την ένταξη της πρότασης αυτής στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και όχι την αποκοπή της έκτασης από τους υπόλοιπους σχεδιασμούς, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι οργανικά ενταγμένη αυτή η μεγάλη περιοχή που ξεπερνάει τα 3.500 στρέμματα στην πόλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Συνεπώς εργαζόμαστε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου, τα οποία τίθενται από δύο πλευρές. Το ένα είναι το αυτονόητο της αρμοδιότητας που έχει ο Δήμος και της γενικής του υποχρέωσης σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας. Και το δεύτερο βεβαίως είναι το ιδιοκτησιακό, διότι ο Δήμος είναι συνιδιοκτήτης της έκτασης αυτής. Και για το δεύτερο αυτό θέμα θέλω να σας πω ότι ο Δήμος θα ασκήσει όλα τα ένομα δικαιώματά του και για τον λόγο αυτό έχω δώσει σχετική εντολή στην νομική υπηρεσία και στις υπηρεσίες της δημοτικής περιουσίας έτσι ώστε οι διεκδικήσεις του Δήμου να θεμελιώνονται σε απόλυτα σταθερό έδαφος.